Χαίρετε. Καλησπέρα. Θεματάρα έχουμε απόψε. Έκανα εκτόσεις από την αρχή, με απάντησε και στο τέλος, τώρα δηλαδή, με παράτησε. Πάμε να διαβάσουμε αυτή την ιστορία, την οποία όταν τη διάβασα έτσι έκανα αρκετά κλικ και σκέφτηκα ότι μας δίνει αφορμή για πολύ ουσιώδη συζήτηση. Αγαπημένη μου Θέκλα, γεια σου. Γεια. Έχω παρακολουθήσει όλα τα βίντεό σου και σε θαυμάζω πολύ. Θα ήθελα να σου πω τη δική μου ιστορία. Ο τίτλος που θα έβαζα είναι ότι έχασα σιγά σιγά τον εαυτό μου και ότι νιώθω ότι δεν μπορώ να τα καταφέρω μόνη μου. Εγώ σου άλλαξα, όπως βλέπεις, τον τίτλο και τον έγραψα. Έκανα εκτός από την αρχή, με απάτησε και τώρα με παράτησε. Ενώ εσύ έγραψες, έχασα σιγά σιγά τον εαυτό μου και νιώθω ότι δεν μπορώ να τα καταφέρω μόνη μου. Είμαι 25 χρόνων. Έχω μια μακροχρόνια σχέση με έναν τύπο 3 χρόνια μικρότερό μου. Εγώ εργάζομαι και έχω νοικιάσει δικό μου σπίτι. Εκείνος είναι φοιτητής και μένει με τους γονείς του. Ο άνθρωπος αυτός είχε στην αρχή της σχέσης μας χαμηλή αυτοεκτίμηση και με ζήλευε πολύ λέγοντας ότι είμαι όμορφη. Πρώτη σημαίαρα, χαμηλή αυτοεκτίμηση. Δεύτερη σημαίαρα, πολύ ζήλια, υπερβολική ζήλια. Εγώ το παρέλειπα αυτό και το ανεχόμουν. Κακώς. Από την αρχή δεν παραλείπουμε τίποτα και δεν ανεχόμαστε τίποτα. Ειδικά στην αρχή έχουμε τις κεραίες μας ανοιχτές για να πιάνουμε τις κόκκινες σημαίες και τα ανησυχητικά σημάδια. Σιγά σιγά με τον τρόπο του κατάφερε να με κάνει να αποκοπώ με τους φίλους μου, κυρίως άνδρες, γιατί έλεγε ότι δεν με βλέπω φιλικά. Και αυτό επίσης είναι σημαίαρα κόκκινη. Να σε αποκόβει από το κοινωνικό σου περιβάλλον. Το έκανα και έτσι αρχίσαμε να τα πηγαίνουμε καλά. Δηλαδή για να τα πάτε καλά εσύ έπρεπε να μην κάνεις παρέα με άλλο κόσμο, να μην έχεις φίλους, να κάνεις ό,τι θέλει αυτός για να τα πάτε καλά. Έκανες εσύ αυτές τις εκπτώσεις. Ως που μετά από 2,5 χρόνια εμφανίστηκε στη ζωή του μια κοπέλα από τη σχολή του που άρχισαν να κάνουν παρέα σε φιλικό επίπεδο. Μάλιστα αυτός ήταν εντάξει να κάνει παρέα με άτομα του φίλου που τον ελκύει ερωτικά, δηλαδή με γυναίκες εφόσον είναι straight άνδρας. Εσύ δεν ήταν σωστό να κάνεις παρέα με άνδρες. Μάλιστα. Μετά εξελίχθηκε σε κάτι άλλο. Και εδώ ταιριάζει η παροιμία που τα ξέρεις και στραβέ, ξέρω τα πουλό μου. Είναι μια κυπριακή παροιμία που κάποιος γέρος, ολικιωμένος άνθρωπος, ο οποίος είναι τυφλός και δεν βλέπει, λέει πράγματα για τους άλλους και λέει πώς τα ξέρεις αφού δεν βλέπεις. Λέει τα ξέρω από μένα. Άρα και αυτός ο πρώην σου, επειδή ήξερε ότι αυτός αν έκανε παρέα με κοπέλα θα το εξέλισε σε σεξουαλική σχέση, γι' αυτό τον λόγο θεωρούσε ότι και εσύ κάνοντας παρέα με άνδρες θα παύτωνες στους φίλους σου. Δεν απαυτώνουμε όλοι όμως τους φίλους μας, δεν είμαστε όλοι αυτής της τακτικής. Τότε άρχισαν πάλι οι καυγάδες και οι τσακωμοί και μου έλεγε ότι δεν υπάρχει επικοινωνία. Μάλιστα, άμα σε απατάει δεν υπάρχει επικοινωνία. Άμα εσύ είσαι υποταγμένη και κάνεις ό,τι του λες, υπάρχει και επικοινωνία κατά την άποψή του. Μετά μου ζήτησε το χρόνο του και να απομακρυνθούμε λίγο. Μάλιστα. Εκεί εσύ ξέρεις τι έπρεπε να κάνεις, ε? Από τη στιγμή που τα άφτιαξε με μια άλλη κοπέλα, έπρεπε να του πεις «Δεν θα απομακρυνθούμε λίγο, άγγελέ μου. Πολύ θα απομακρυνθούμε. Τελείως θα απομακρυνθούμε. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Ούτε παιδιά είχατε, ούτε γάμο είχατε, ούτε οποιουσδήποτε άλλους λόγους για να το σκεφτείτε καλύτερα. Ένα ζευγάρι νεαροί άνθρωποι είστε, στην εφηβεία ακόμη ψυχοσυναισθηματικά. Κάνατε μια σχέση, στην οποία σχέση ήταν αρκετά επιβλητικός και ελεγκτικός ο σύντροφός σου και σε απάντησε και στο καπάκι. Του δίνεις όλο του το χώρο και όλο του το χρόνο. Το χωρίζεις διαπαντός, δεν το δέχεσαι αυτό. Κατά τη γνώμη μου πάντα. Αφού πέρασε ένα διάστημα, βγήκαμε για φαγητό μαζί και εκεί μου ανακοίνωσε ότι υπάρχει άλλη γυναίκα που μάλιστα είχε παράλληλη σχέση για 4 μήνες. Μάλιστα το αγόρι. Προκομμένος. Μου ήρθε κεραυνός. Δεν μου είχε περάσει από το μυαλό μου. Πώς να σου περάσει από το μυαλό σου, αφού η άγνοια σου ήταν να μην τον απατήσεις εσύ, να ευχαριστήσεις τις υπερβολικές απαιτήσεις του. Και θεώρησες ότι εφόσον είχε χαμηλή αυτοεκτίμηση δεν θα σε απατούσε. Όχι. Πολύ πιο πιθανό ένας τύπος με χαμηλή αυτοεκτίμηση και αίσθημα μειονεξίες για τον εαυτό του να σε απατήσει, παρά ένας τύπος ο οποίος να είναι σίγουρος για τον εαυτό του και να νιώθει αυτάρκεια. Αυτό ισχύει και για τις γυναίκες. Πιο
ευάλωτοι στο να απαντήσουν είναι οι άνθρωποι που νιώθουν ανασφάλειες παρά οι άνθρωποι που νιώθουν καλά με τον εαυτό τους. Εκτός από την περίπτωση των παιχτών και των παιχτριών, οι οποίοι το έχουν συνήθεια. Δεν μου είχε περάσει από το μυαλό μου, είπαμε, δεν σου είχε περάσει από το μυαλό σου. Πήρα το χρόνο μου και έφυγα από την πόλη μου. Όταν γύρισα, επιδίωκε με κάθε τρόπο επικοινωνία μέχρι που τα κατάφερε. Μου ζήτησε συγγνώμη και μια δεύτερη ευκαιρία. Εφόσον τον αγαπούσα, προσπαθούσα να το χωνέψω και να τον συγχωρέσω για την απιστία του. Φυσικά και με πολλές ανασφάλειες. Τι σημαίνει εφόσον τον αγαπούσες, μάνα μου, πώς μπορείς να αγαπάς κάποιον όταν δεν αγαπάς τον εαυτό σου? Έτσι το πιάσαμε πάλι από την αρχή ως ζευγάρι. Έτσι άρχισα να βάζω τα όρια μου και να του λέω να μην κάνει παρέα με κορίτσια, φοβούμενοι ότι μπορεί να ξεφύγει το πράγμα, άρα για να τα βρείτε έγινες και εσύ ελεγκτική. Εξέλιξη, ωραία εξέλιξη. Τα δέχτηκε και ναι, για αρκετό διάστημα τα πηγαίναμε καλά, κάνοντας ταξίδια μαζί, και εκείνος άρχισε να με χειρίζεται όπως ήθελε. Είπαμε, ελεγκτικός και χειριστικός. Με έφερε κοντά στην οικογένειά του και με γνώρισε σε όλους, ακόμη και στη γιαγιά του. Η σχέση μας είχε πάει σε άλλο επίπεδο. Ήμουν μια παντρεμένη, αλλά χωρίς γάμο, έτσι αισθανόμουν. Αχ, αυτή η μανία που έχουμε οι γυναίκες με το γάμο, αχ, αυτό το κόλλημα που έχουμε με το γάμο και πόσα μας κάνει να ανεχόμαστε και πόσες εκτόσεις να κάνουμε. Τα λέω, τα φωνάζω για να τα ακούω κι εγώ. Ήμουν μαζί τους σε οικογενειακές γιορτές, έτσι μπήκαν και οι γονείς τους στη ζωή μου. Η μητέρα του ήταν πολύ χειριστική και προσκολλημένη πάνω στο γιο της. Μα γιατί δεν σοκαριζόμαστε από αυτή την αποκάλυψη, γιατί? Ήθελαν το κάθε βήμα μου να το ξέρουν και να το κρίνουν. Έδωσα το δικαίωμα και νόμιζα ότι νοιαζόταν, με αποτέλεσμα να είναι πολύ παρεμβατική ακόμη και στη δουλειά μου. Μάλιστα, η μανούλα το είχε μεγαλώσει το παιδί με τέτοιο κακό τρόπο. Σίγουρα φταίω και εγώ πολύ που της το έδωσα αυτό το δικαίωμα. Ένα βράδυ λοιπόν, και αφού μιλήσαμε μαζί με τη μητέρα του για το ενδεχόμενο αν θα μπορούσε ο γιος της να έφευγε μαζί μου σε άλλο σπίτι και να είναι ανεξάρτητος, αυτή μάλλον ένιωσε ότι χάνει το γιο της. Πιάστηκε μετά από όπου μπορούσε για να νοστρέψει εναντίον μου. Χάρη σου έκανε. Χάρη σου έκανε, δεν το συζητώ. Το κατάφερε πολύ καλά. Εκείνος μου είπε ότι θέλει να πάρει το χρόνο του και χθες μου είπε ότι θέλει να μείνουμε φίλοι. Και ότι μέσα από τη φιλία θα μπορούσαμε να το πάρουμε από την αρχή. Α, είναι ωραίος αυτός. Κάνετε σχέση, σε απατάει. Μετά μένετε φίλοι, μετά τα ξαναφτιάχνετε. Σε απατάει με τη μαμά αυτή τη φορά. Με συναισθηματική αμμεξία. Και σου λέει μετά να είστε πάλι φίλοι και να το πάρετε από την αρχή. Είσαι η καβάντσα του, ε? Είσαι η καβαντζούλα του. Δεν ξέρω τι να απαντήσω. Κόρη, δεν ξέρεις τι να απαντήσεις. Όχι να του πεις. Όχι. Νιώθω και εγώ ότι έχω τραύματα. Θα τα καταφέρω μόνη μου? Να μείνω φίλη του? Τον αγαπάω πολύ ακόμη, αλλά σέβομαι την επιλογή του. Κόρη μου, δεν έχεις αφήσει ένα λάθος που κάνουμε εμείς οι γυναίκες στη σχέση μας, που να μην το έχει κάνει σε αυτή την άσχετη σχέση που είχες. Άσχετη είναι, ε? Το ασχέτου σχέση σου, παντελώς άσχετη. Τι σχέση είναι αυτή, άσχετη είναι αυτή. Λοιπόν, καταρχάς, ο τύπος είναι, θα το πω λαϊκιστή, κομπλεξικός, ανασφαλής. Έχει θέματα με τον εαυτό του και σε φθονεί. Δεν σε ζηλεύει ερωτικά ως σύντροφο, αλλά σε φθονεί ως πρόσωπο. Είπαμε φθόνος, είναι η αρρωστημένη μορφή ζήλιας στην οποία θες να βλάψεις τον άλλον. Και πώς σε βλάπτει? Με το να σε απατάει, με το να σε καταπιέζει, με το να σε χειρίζεται όπως γράφεις και με το να ακούει τη μάνα του και να διαλύει τη σχέση σας για τη μάνα του. Φυσικά, να είναι καλά η μανούλα, σε βοήθησε να γλιτώσεις από ένα τρομερό δίδυμο γιος και μανούλα, που αν συνέχιζες και αν συνεχίζεις μαζί τους θα τους φας τη μούρη άγρια και άσχημα. Κορίτσι μου, νιώθεις ότι τον αγαπάς? Εγώ θα σου έλεγα ότι είσαι κολλημένη μαζί του, ότι έχεις συνηθίσει στην ιδέα να είσαι με αυτόν τον άντρα, ότι σε εκείνο το σημείο στο μυαλό σου που υπάρχει ο χώρος έρωτας ή αγάπη έχεις βάλει το πρόσωπό του και θεωρείς αγάπη και έρωτα μια αρρωστημένη προσκόλληση σε έναν άνθρωπο ο οποίος σε έχει κακοποιήσει ψυχικά επανειλημμένος. Επανειλημμένος σε έχει κακοποιήσει ψυχικά. Καταλαβαίνω
ότι θέλεις να είσαι σε μια σχέση. Καταλαβαίνω ότι βλέπεις και εσύ τις σειρές, τις διαφημίσεις, τις ταινίες, μπορεί να διαβάσεις και βιβλία για έρωτες, για αγάπες και να έχεις μέσα στο μυαλό σου ότι μόνο άμα είσαι ερωτευμένη μέσα σε μια σχέση με τον έρωτα, όταν είσαι με τον έρωτα, ότι μόνο ο έρωτας θα σου δώσει την ευτυχία. Ο έρωτας μπορεί να έρθει όταν είμαστε όντως ευτυχισμένοι και κάνουμε υγιείς επιλογές. Και μπορεί να έρθει ο έρωτας και να προσθέσει στην ευτυχία μας. Όμως, εάν ξεκινάμε από την αφετηρία ότι είμαστε δυστυχισμένοι και ότι είμαστε ανασφαλείς και ότι δεν νιώθουμε καλά μόνοι μας και θέλουμε οπωσδήποτε να βρούμε κάποιον να είμαστε μαζί για να νιώσουμε καλά, τότε θα κάνουμε εκπτώσεις και εκπτωσάρες, θα δεχθούμε και θα αποδεχθούμε συμπεριφορές και καταστάσεις αφύσικες που δεν μας κάνουν καλό στη ζωή μας, που δεν μας δίνουν ευτυχία, αντιθέτως μας προκαλούν δυστυχία. Και θα συνεχίσουμε να μένουμε προσκολλημένοι σε εκείνο το κόλλημα, σε εκείνο που θεωρούμε σχέση, σε εκείνο που ονομάζουμε σχέση, που ονομάζουμε αγάπη, που ονομάζουμε έρωτα, χωρίς την πραγματικότητα να είναι αγάπη, χωρίς την πραγματικότητα να είναι έρωτας και χωρίς την πραγματικότητα να μας δίνει ό,τι δικαιούμαστε να πάρουμε μέσα από μια σχέση. Αύριο Σάββατο 8 Μαΐου, 3 με 7 το απόγευμα θα έχουμε το διαδικτυακό σεμινάριο για την αγάπη. Έχω αναρτήσει ήδη στην κοινότητα το link για όσους θέλουν να δουν αν υπάρχουν θέσεις να κάνουν εγγραφή. Και χθες που έβλεπα το υλικό που έχει ετοιμάσει η Δόκτωρ Ιστονίκη Θεοδοσίου, έχει εξαιρετικές πληροφορίες μέσα από τις σύγχρονες θεωρίες ψυχολογίας για την αγάπη και στάθηκα σε μια θεωρία που έλεγε για τις ανταποδοτικές σχέσεις. Αυτό που λέμε πολύ συχνά, το έχω πει και εγώ πολλές φορές, ότι οι σχέσεις είναι υγιείς όταν είναι ανταποδοτικές, όταν δίνει και παίρνει ο καθένας. Και λέει υπάρχουν περιπτώσεις μη ανταποδοτικών σχέσεων που υπάρχει ο υπεροφελημένος και ο υποφιλημένος από μια σχέση. Δηλαδή αυτός που παίρνει συνεχώς από τον άλλο και ωφελείται υπερβολικά και εκείνος ο οποίος αδικείται μέσα στη σχέση γιατί μόνο δίνει θετικά και δεν παίρνει κάτι θετικό πίσω, παίρνει αρνητικά πίσω. Και οπωσδήποτε αυτό εξηγείται και με το σχήμα της συνεξάρτησης που θα μας μιλήσει αύριο η Δόκτωρ Ιστονίκη Θεοδοσίου και για τη συνεξάρτηση στο διαδικτυακό σεμινάριο, όπου ο άνθρωπος αποκτά οντότητα μέσα από τη σχέση. Ο άνθρωπος νιώθει ότι αν δεν έχω σχέση, αν δεν είμαι παντρεμένη, αν δεν είμαι ερωτευμένη με ανταπόκριση, αν δεν είμαι παντρεμένος, αν δεν είμαι μέσα σε μια σχέση, δεν θα είμαι, δεν είμαι αρκετός, δεν υπάρχω, δεν μπορώ να είμαι ευτυχισμένος. Είμαι κάποιος όταν είμαι μέσα σε σχέση και γι' αυτό ανεχόμαστε καταστάσεις οι οποίες είναι μη αγαπητικές, συμπεριφορές οι οποίες δεν έχουν ως κίνητρο την αγάπη αλλά την κακία, την καλοσύνη αλλά την κακία και κοροϊδεύουμε αυτούς και αλλήλους ότι είμαστε καλά μέσα σε μια σχέση ενώ στην πραγματικότητα δυστυχούμε μέσα στη σχέση. Και όταν φτάνουμε στο τέλος της σχέσης έχουμε αυτό το οποίο έχεις περιγράψει εσύ εδώ πέρα. Που έχεις πει. Νιώθω ότι έχω τραύματα και θα τα καταφέρω μόνη μου. Βεβαίως έχεις τραύματα, τα οποία τραύματα τα έχεις από τη σχέση. Δεν τα έχεις από άλλες συνθήκες, από τη σχέση έχεις αυτά τα τραύματα. Άρα, να μείνεις σε συμφιλία μαζί του και σε άλλου είδους σχέση μαζί του επειδή έχεις τραύματα από τη σχέση την ερωτική που σου έχει προκαλέσει και να σου προκαλέσει και άλλα επευκαιρία της φιλικής ενός εγώ στα σχέσεις. Όχι. Θα του πεις όχι κατά τη γνώμη μου πάντα και θα κάνεις άμεσα ψυχοθεραπεία κόρη. Χρειάζεσαι ψυχοθεραπεία για να αγαπήσεις τον εαυτό σου, να θεραπεύσεις το ζήτημα της συνεξάρτησης, γιατί προφανέστατα έχεις συνεξαρτηθεί από τον άνθρωπο αυτό, να βρεις μέσα ποιες είναι οι βαθύτερες αιτίες που σε κάνουν να είσαι ζητιάνα της αγάπης, γιατί στην ουσία ζητιάνευες και ζητιανεύεις την αγάπη του, και να διεκδικήσεις την αξιοπρέπειά σου, την ολότητά σου και να είσαι καλά ανεξαρτήτως κατάστασης σχέσης. Να είσαι καλά είτε σε σχέση είτε μόνη σου. Γιατί αν παραμείνεις στο σημείο που θέλεις, την ψευδαίσθηση του ότι είσαι καλά επειδή είσαι σε σχέση ανεξαρτήτως του πώς είναι αυτή η σχέση, δυστυχώς θα εξακολουθήσεις τη ζωή σου να μπαίνεις από τη μια προβληματική σχέση στην άλλη. Κάνε ένα stop, κάνε μια παύση, κάνε ψυχοθεραπεία, βρες τα με τον εαυτό σου και μετά όταν θα γνωρίσεις τον επόμενο άνθρωπο
να έχεις τις κεραίες σου ανοιχτές από την αρχή και να μην παρατηρείς αν σε θέλει και αν θέλει να είναι μαζί σου και αν σε γνωρίζεις τη γιαγιά του και στον παππού του και στα ξαδέρφια του και να χαίρεσαι ότι α, επειδή με έχει γνωρίσει στην οικογένεια του, άρα είναι σοβαρή σχέση μας, άρα είμαστε καλά, αλλά να βλέπεις πώς είναι αυτός ο άνθρωπος. Πώς μου συμπεριφέρεται αυτός ο άνθρωπος, μου κάνει εμένα αυτός ο άνθρωπος. Είναι η συμπεριφορά του αγαπητική, σεβαστική και εκτιμητική. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος με καταπιέζει, με μειώνει, θέλει να με αλλάξει, δεν είναι ευχαριστημένος μαζί μου, με έχει για καβάντζα, ακούει περισσότερο τη μάνα του από μένα, με απατάει από εδώ και από εκεί και με παραμυθιάζει κιόλας. Την αγάπη μου σε όλους. Καλό βράδυ. Γεια. Yeah.